τον Ιούνιο του 2021, ο Γούναρης, η κυβέρνηση, ο βασιλιάς, το επιτελείο και ο αρχιστράτηγος συνεδριάζουν στη Κιουτάγια, και ενώ ο στρατός δηλώνει κατηγορηματικά, αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα, υπάρχουν και στα πρακτικά της διοίκησης των 6 κτλ. Ότι είναι αδύνατο να προχωρήσουμε στην Άγκυρα, ο Γούναρης λοιπόν διατάσσει να προελάσει ο ελληνικός στρατός στην Άγκυρα. Και όταν φτάνουμε πράγματι έτσι από την Άγκυρα στη μεγαλύτερη στρατιωτική εποπτεία του 20ου αιώνα, ότι ένα μικρό λιγάριθμο έθνος κατόρθωσε να φτάσει στην καρδιά του θηρίου, ας πούμε, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τότε λοιπόν, ενώ ο Κεμάλ έχει τρομοκρατηθεί, στην τουρκική εθνοσυνέλευση σχεδιάζουν την εκτέλεσή του και όλα αυτά τα πράγματα, ξαφνικά η στρατιά σταματάει έξω από την Άγκυρα, άνευ από χρόντος λόγου. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες γι' αυτό. Λοιπόν, τι αντιπαρέρχομαι. Και εκεί λοιπόν παραμένει ο στρατός κατά τρόπο, ας πούμε, παρανοϊκό, παράλογο, ανεξηγήτο, ανετιολόγητο. Παραμένει έναν ολόκληρο χρόνο σε μια γραμμή, όχι ακριβώς στην Άγκυρα, λίγο πιο μέσα, που απέχει όμως 600 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη. Κρατήθηκε ο ελληνικός στρατός χωρίς σχέδιο, χωρίς, ας πούμε, κάποιο στόχο στρατηγικό, κρατήθηκε σε αυτό το σημείο επί έναν ολόκληρο χρόνο. Έτσι, και χωρίς όρους. Γινόντουσαν συνέχεια στάσεις, οι στρατιώτες πεινούσαν, έτσι, τρώγανε ποντίκια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν μια τραγική απόφαση το να παραμείνει ο ελληνικός στρατός στα βάθη της Μικράς Ασίας, σε τεράστια απόσταση από τις βάσεις ανεφοδιασμού και άνευ σκοπού. Δεν υπήρχε κάποιο σχεδιασμό για το τι θα κάνει ο στρατός λοιπόν εκεί. Και έτσι τον Αύγουστο του 22, που ο Κεμάλ επιχειρεί την αντεπίθεσή του, έτσι ο ελληνικός στρατός είναι υποδιάλυση και εύκολα ο Κεμάλ φτάνει μέχρι τα παράλια. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Άντων Τσίσκα, ο αυστριακός ιστορικός, και στο βιβλίο του Das Oil Krieg, ο πόλεμος των πετρελαίων, αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στο παρασκήνιο. Στο παρασκήνιο λοιπόν έγινε το εξής. Οι Άγγλοι έσυραν την Ελλάδα σε μια περιπέτεια στη Μικρά Ασία. Φαίνεται ότι υπήρξαν ενθαρρύνσεις ότι προχωρήστε να πάρετε την Άγκυρα και να καταλύσετε για πάντα την Τουρκία και να ξαναγίνετε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και αυτό όλο στήθηκε ώστε ο Κεμάλ, ο οποίος διεκδικούσε τα πετρέλαια της Μοσούλης, τα οποία τα διεκδικούσαν και οι Άγγλοι που είχαν σκοπό να τα ενσωματώσουν στο Ιράκ, το οποίο ήταν από αγγλική, υπό αγγλική εντολή, έτσι, ώστε ο Κεμάλ λοιπόν να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για τις πετρελαιοπηγές της Μοσούλης. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Κεμάλ επέμενε. Ο ελληνικός στρατός έφτασε από την Άγκυρα για να κάμψει τον Κεμάλ. Ο Κεμάλ εκάμψει. Άρχισε μια διαπραγμάτευση που κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο. Λέει ο Τσίσκα ότι τον Ιούνιο του 2022, ο Κεμάλ λοιπόν συμφώνησε με την British Petroleum, τη γαλλική, την πρόγονο τη Total και τη Standard Oil την Αμερικάνικη. Συμφωνήσανε ότι τα πετρέλαια της Μοσούλης δεν θα ενσωματωθούν στην Τουρκία, θα γίνουν μέρος του Ιράκ. Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ποσοστά, 22,75 κάθε εταιρεία, παρουσία πρεσβευτών των δυτικών δυνάμεων, και ο Αρμένης Γκιουλμπεκιάν πήρε 7% με αντάλλαγμα να σάψει το θέμα της αρμενικής γενοκτονίας, το οποίο απειλούσε, ας πούμε, να οδηγήσει την Τουρκία στο ειδικό δικαστήριο της εποχής. Επομένως, αυτή η συμφωνία Ιούνιος του 2021 ανοίγει το δρόμο για τον Κεμάλ για να πετάξει τους Έλληνες στη θάλασσα. Και τώρα, του είπαν, αφού παραιτήθηκε από τη Μοσούλη και τα βρήκαμε μεταξύ μας, μπορείς να προχωρήσεις εναντίον των Ελλήνων. Ένα μήνα μετά αρχίζει η μικρασιατική καταστροφή.